Το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού από τις 24 Δεκεμβρίου παραμένει ανοιχτό από τον ανάδοχο που ανέλαβε την αξιοποίησή του, όμως μόνο για ένα ζεστό ρόφημα, καθώς οι καλές καιρικές συνθήκες δεν έχουν επιτρέψει ώστε το βουνό να καλυφθεί από χιόνια και το χιονοδρομικό να λειτουργήσει για τον σκοπό του. Όμως, όπως δηλώνουν στο ένα channel φορείς της Δράμας, σύμμαχος του Φαλακρού είναι οι μειωμένες θερμοκρασίες, οι οποίες μάλιστα έχουν ξεκινήσει και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει έντονη αισιοδοξία στους επαγγελματίες της περιοχής, καθώς το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από όλη την χώρα και το εξωτερικό. Πραγματικά το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού άνοιξε μετά από κάποια χρόνια και δυσκολίες που υπήρχαν είτε με τον κορονοϊό είτε άλλης φύσεως από τις 24 Δεκεμβρίου, από τις παραμονές δηλαδή των Χριστουγέννων, και βέβαια λειτουργούσε μόνο εκεί το καφέ, το σαλέ Ανεμοσούρη, που όμως συγκέντρωσε αρκετό κόσμο, δηλαδή καθημερινά από τις πληροφορίες που είχαμε από την εκμισθώτρια εταιρεία ανέβαιναν 200-300 άτομα είτε για να απολαύσουν ένα ζεστό ρόφημα είτε για να φάνε κάτι. Τώρα τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια χιονόπτωση, βέβαια δεν υπάρχει χιονοκάλυψη μεγάλη για να λειτουργήσουν οι πίστες όπως θα έπρεπε. Εμείς είμαστε βέβαια σε ετοιμότητα και θεωρούμε ότι το προσεχές Σαββατοκύριακο, γιατί τώρα τα Σαββατοκύριακα θα λειτουργεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, τουλάχιστον οι δύο πίστες, τα δύο baby lift, ο Παππούς και η Μέστα, που είναι σε λειτουργία, θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τους λάτρεις της χιονοδρομίας, του σκι. Και ευελπιστούμε ότι το προσεχές διάστημα, οι καιρικές συνθήκες θα βοηθήσουν και με περισσότερο χιόνι να απολαύσουν οι λάτρεις των χειμερινών αθλημάτων και γενικότερα των βουνών, αυτό που και εμείς προσφέρουμε εδώ ως περιοχή, ως Δράμα. Λίγο καιρό, για πρώτη φορά, μετά από παραχώρηση κρατικό φορέα, δεδομένου ότι το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού παραχωρήθηκε κατά χρήση στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία μπήκε μπροστά και ανέλαβε την διαχείρισή της και με δημοπρασία φέτος ανατέθηκε σε ανθρώπους οι οποίοι και θα το λειτουργήσουν. Μπήκαν δηλαδή γερές βάσεις όσον αφορά και το μέλλον, οι οποίες βάσεις δεν υπήρχαν δυστυχώς στο παρελθόν. Γι' αυτό και το χιονοδρομικό μας έμεινε πίσω. Ανοίγει δηλαδή μια περίοδος λαμπρή για το χιονοδρομικό, γιατί υπάρχει και κρατικός φορέας ο οποίος μπορεί να επιδιώξει νόμιμες χρηματοδοτήσεις για να καταστεί το χιονοδρομικό κέντρο να μπει στη θέση που το αρμόζει. Φέτος βέβαια δεν είχαμε χιόνι, όπως δεν είχαν και όλα τα χιονοδρομικά της χώρας. Αυτό με το Θεό δεν μπορούμε βέβαια να τα βάλουμε. Πληροφορήθηκα ότι από χθες χιονίζει, θα υπάρχει και η αίσθηση του χιονιού. Πρέπει όλοι να ανεβούμε πάνω, να το στηρίξουμε, γιατί το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού είναι το μοναδικό χιονοδρομικό κέντρο ολόκληρης της περιφέρειας. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, λόγω του χιονοδρομικού κέντρου, υπάρχει ένα ενδιαφέρον και από ανθρώπους που αγαπάνε το βουνό μας, και από ό,τι έχω μιλήσει και με ξενοδοχειακές μονάδες, υπάρχουν κάποιες κρατήσεις. Το θέμα είναι να πέσει το χιόνι. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη φέτος με το χιόνι, που δεν υπάρχει ικανή ποσότητα χιονιού. Από εκεί και πέρα, οι προβλέψεις λένε ότι το προσεχές διάστημα θα υπάρχει χιονόπτωση, οπότε ευελπιστούμε ότι οι συνθήκες επάνω θα καλύψουν τις ανάγκες για τη χιονοδρομία και θα προσελκύσουμε έτσι και τον τουρισμό, τον κόσμο που αγαπάει τα χειμερινά σπορ. Μέχρι και τις 14 Απριλίου, που είναι η ημερομηνία λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε έναν Ιανουάριο, ένα Φεβρουάριο και ένα Μάρτιο, που ενδεχομένως θα καλύψει αυτές τις ανάγκες για τον χειμερινό τουρισμό. Αισιοδοξία, ωστόσο, επικρατεί και στα εμπορικά καταστήματα της Δράμας, όπου οι επαγγελματίες ευελπιστούν μετά τη χιονόπτωση και την αύξηση των επισκεπτών να αυξηθεί και η κίνηση στα δικά τους καταστήματα. Το Φαλακρό έχει ένα κομβικό σημείο το οποίο λέγεται χιόνι. Αυτή τη στιγμή, ήδη από ό,τι μαθαίνω, έχουν πέσει τα πρώτα χιόνια στο βουνό. Ευελπιστούμε να συνεχιστεί η χιονόπτωση, να δημιουργηθούν οι συνθήκες οι κατάλληλες ώστε το χιονοδρομικό κέντρο να μπορέσει να έχει και τις πίστες διαθέσιμες προς τους σκιέρ και να δημιουργήσει και μια πολύ πιο έντονη κινητικότητα επίσκεψης στο βουνό. Τώρα, το κατά πόσο θα επηρεάσει την αγορά. Συνήθως οι επισκέπτες που πάνε αποκλειστικά στο Φαλακρό ανεβαίνουν στο Φαλακρό και επιστρέφουν στις πόλεις τους. Σίγουρα όμως, αν όχι άμεσα, έμεσα, επωφελείται ο εμπορικός κόσμος της πόλης, διότι κάθε επισκέπτης και για το Φαλακρό αφήνει τα χρήματά του στην πόλη, κυρίως στο κομμάτι της εστίασης, και όλα αυτά φυσικά κάνουν κύκλο. Το ευχάριστο είναι ότι είδαμε την πόλη μας και με την Ονειρούπολη και κατ' επέκταση ευελπιστούμε τώρα και με το βουνό να παίρνει τα πάνω της
και να έχουμε κόσμο τον οποίο πραγματικά είχαμε χρόνια να δούμε στην πόλη να κινείται.